επιδεινώθηκε. Τώρα αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να πιάσουμε μία έρευνα, βέβαια, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Εκπονήσε μία συγκεκριμένη μελέτη αναφορικά με την υγεία ασθενών με Alzheimer, η οποία επιδεινώθηκε μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας. Θα συνομιλήσουμε και είναι χαρά και τιμή με την κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγο ψυχίατρο, πρόεδρος εταιρείας Alzheimer Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την νόσο Alzheimer. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε μέσα από την έρευνα, τη μελέτη που πραγματοποιήσατε, ποιο είναι? Είναι ότι η κλινική εικόνα, τα συμπτώματα των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια σε όλα τα στάδια, δηλαδή από τα ελαφριά μέχρι και τα πιο βαριά, λόγω του εγκλεισμού και της πανδημίας επιδεινώθηκε σε πολύ υψηλό ποσοστό και σε πολύ υψηλό ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή 85% των ασθενών εμφάνισαν επιδείνωση. Και επιπλέον επιδεινώθηκε, αυξήθηκε δραματικά και η επιβάρυνση των φροντιστών. Τόσο η ψυχολογική επιβάρυνση όσο και η πρακτική επιβάρυνση. Μάλιστα. Των ανθρώπων, των οικογενειακών φροντιστών, των ανθρώπων που τους φροντίζουν αυτούς τους. Ξέφυγε, βγήκαν λίγο εκτός καθημερινότητας οι άνθρωποι με Alzheimer και κατά κάποιο τρόπο επιδεινώθηκε η κατάστασή τους, διεκόπη επικοινωνία με συγγενικά τους πρόσωπα. Πού εστιάζεται? Ναι, έχετε πολύ ωραία τα λέτε και έχετε δίκιο. Διακόπηκαν οι σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Διακόπηκαν τα ερεθίσματα, η ενεργητική καθημερινότητα, γιατί ξέρετε η άνοια είναι ούτως ή άλλως μια απομόνωση, ένας εγκλεισμός, γιατί δεν έχουν τις νοητικές ικανότητες να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον και με τους άλλους ανθρώπους ικανοποιητικά τα άτομα με άνοια. Όταν τα ερεθίσματα, οι δυνατότητες επικοινωνίας αντικειμενικά μειώνονται, όπως γίνεται στον εγκλεισμό της πανδημίας, όπως καταλαβαίνετε η κατάστασή τους γίνεται ακόμη χειρότερα. Χειρότερη επιπλέον. Ναι. Έκλεισαν τα κέντρα ημέρας που βοηθάνε αρκετά αυτούς τους ανθρώπους, σημαντικά. Ακυρώθηκαν πάρα πολλά ιατρικά ραντεβού και με ιδιώτες γιατρούς αλλά και κυρίως και σε νοσοκομεία και σε δημόσια ιατρία. Βέβαια. Γιατί μπήκαν άλλες προτεραιότητες. Είναι αυτές οι παράπλευρες απώλειες της πανδημίας που επηρεάστηκαν πολύ κλάδι. Συμφωνείτε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έτσι είναι βέβαια. Και επιπλέον ξέρετε ότι στην χώρα μας, και αν δεν ξέρετε να σας το πω εγώ και στους τηλεθεατές σας, η άνοια δεν αναγνωρίζεται σαν προτεραιότητα στη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες και δομές χωροταξικά κατανεμημένες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βέβαια πρέπει να έχουν ένα κέντρο ημέρας για να πηγαίνουν κάποιες ώρες κοντά στο σπίτι τους ή τουλάχιστον σε απόσταση που να μπορούν να την... να τη διανύσουν σε κοντινή απόσταση ή πρέπει να έχουν κάποιες δομές στεγαστικές για τα πολύ προχωρημένα στάδια που χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα. Μάλιστα. Υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες υπηρεσίες στη χώρα μας, ούτως ή άλλως πέρναγαν δύσκολα, τώρα πια δέχτηκαν και το τελειωτικό χτύπημα. Κυρία Σακά, επιδεινώθηκε λοιπόν η υγεία ασθενών με Alzheimer. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, συνάνθρωποι μας, μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάστασή τους? Μπορούν. Εάν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση αυτή άμεσα και σε σημαντικό βαθμό. Καταλάβατε, δηλαδή να ξαφνικά να ανοίξουν τα ιατρία, να γίνουν υπηρεσίες που πηγαίνουν στα σπίτια. Πάρα πολύ σημαντικό που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει ένα σχεδιασμό στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αλλά και αυτό δεν προχωράει η υλοποίησή του. Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να γίνουμε αισιόδοξοι και να αισθανθούμε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως το είπατε και εσείς, δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα. Όχι, κοιτάξτε, δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα στη δημόσια υγεία. Βέβαια, οι οργανώσεις, ναι, Alzheimer έχετε και στην Κρήτη πολύ καλές. Βέβαια, βέβαια. Προσπαθούν, επιχειρούν, δραστηριοποιούνται. Επιχειρούνται, κάνουν δράσεις συνηγορίας, πιέζουν τους πολιτικούς και σιγά σιγά τα πράγματα σίγουρα γίνονται καλύτερα, απλώς χρειάζεται επιτάχυνση. Δεν φτάνουν όσα γίνονται, πρέπει να γίνουν αρκετά περισσότερα. Και υπάρχει ελπίδα, γιατί όχι μόνο
ελπίδα να γίνουν περισσότερες δομές και υπηρεσίες. Υπάρχουν και θεραπείες καλύτερες τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή καλυτέρευση, βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με άνοια. Απλώς δεν είναι αρκετή. Πρέπει όλοι μαζί να πιέσουμε να γίνουν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα, θέλω να κλείσουμε με την εξής ερώτηση. Το πρώτο σύμπτωμα που πρέπει να κινητοποιήσει συγγενείς ή και τον ίδιο τον ασθενή. Ποιο είναι το πρώτο σύμπτωμα? Όταν αρχίζει να ξεχνάει ένας άνθρωπος, μιλάμε για ηλικιωμένους πάντοτε, έτσι. Ναι. Η άνοια είναι σε 98% ποσοστό των περιπτώσεων κατάσταση της τρίτης ηλικίας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πάνω από τα 65 αρχίζει να ξεχνάει τόσο ώστε να δυσκολεύεται η καθημερινότητά του, ναι, όχι να ξεχνάει το όνομα του ηθοποιού ας πούμε ή να ξεχνάει περιστασιακά μια φορά στις τόσες, όταν ξεχνά συστηματικά και η ζωή του επηρεάζεται, τότε πρέπει, μάλιστα, να πάει στο γιατρό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας, κυρία Σακά. Και εγώ, και μην ξεχνάτε, υπάρχουν πηγές βοήθειας, υπάρχει η γραμμή βοήθειας, πολύ σημαντική. 1102. 1102, με αστική κλίση, μάλιστα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα μπορούν όλοι να τηλεφωνήσουν για να, να βρουν σας βοήθεια. Ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Καλό βράδυ και από εμάς. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν,